Ως θείον αλαβαστρών των ιερών αρετών, πιστός ιεράτευσας τη Εκκλησία Χριστού και χαίρον εν Ιθλίσσας. συγχαρισμάτων, μύρον ιερό μάρτης των παθών το δυσόδες. Απέλασον ανενδότος εκ των ψηφών, Σαμαρίνη στον γόνων ευσεβών το κρατεώμα, τον νεοφανή αθλοφόρον, του σωτήρος Δημήτριον. Τιμήσω μεν συμφώνος, η πίστη σας γαρ, στερός υπέρ Χριστού. Εκκλησία σαν εδίχθη νέος αστήρ και Το δε ισχύ. Δόξα τω δεδοκότησι δόξα τω σε θαυμαστός αντί, δόξα το εκ πληρούντι βία σου. Τη δεκάτη εβδόμη του μηνός Αυγούστου, μύρονος μάρτυρος, στράτονος Φιλίππου, ευτυχιανού Κυπριανού, Παύλου και Ιουλιανής, θύρσου Λευκίου και Κορονάτου των Μαρτύρων, εγλών οσίου, μακαρίου οσιομάρτυρος, ευτυχίου, ευτυχιανού και κασιανή στον Ενκρήτη, ηλία οσίου του Σικελού του Ενκαλαβρία. Ο Άγιος Μάρτης Μύρων μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκειος το έτος 250 μετά Χριστόν, καταγόμενος από πλούσια οικογένεια, θα μπορούσε να ζήσει άνετα με όλα τα επίγεια αγαθά που θα επιθυμούσε. Όμως η μεγάλη του αγάπη προς τον Χριστό έκανε τον Μύρωνα να χειροτονηθεί ιερεύς. Αφιερώθηκε λοιπόν ολοκληρωτικά στο ποιμαντικό του καθήκον, και δίδασκε, νουθετούσε και βοηθούσε το κάθε ένα μέλος του ποιμνίου του. Μεριμνούσε καθημερινά για τους φτωχούς, τις χείρες και τα ορφανά. Κάποτε ο έπαρχος της Αχαΐας Αντίπατρος πήγε στον τόπο όπου λειτουργούσε ο Μύρον και συνέλαβε πολλούς χριστιανούς. Για να εκβιάσει λοιπόν τον Μύρον αν αλλαξοπιστήσει, έφερε μπροστά του το ποιμνιό του και του είπε ότι αν αυτός αρνηθεί το Χριστό, θα τους αφήσει όλους ελεύθερους. Ο Μύρον μηδίασε και απάντησε, «Αν ήταν για την σωτηρία των πνευματικών μου παιδιών, πρόθυμα θα έδινα τη ζωή μου. Τώρα όμως δεν πρόκειται γι' αυτό. Ας δώσουν λοιπόν η ίδια απάντηση». Τότε όλοι μαζί φώναξαν, «Όχι!» Μια ανθρώπινη ψυχή είναι ασύγκριτα πολυτιμότερη από μύρια σώματα και από όλον τον κόσμο. Ποιος λοιπόν από μας θέλει να δεχθεί ώστε να χάσει την ψυχή του ο πνευματικός μας πατέρας για να ζήσουν λίγο περισσότερο στον πρόσκαιρο αυτό κόσμο οι δικές μας σάρκες. Ο έπαρχος, εξοργισμένος από την απάντηση, αφού βασάνισε με φρικτό τρόπο τον Μύρονα, Τελικά τον αποκεφάλισε. Οι Άγιοι μάρτυρες Στράτων, Φίλιππος, Ευτυχιανός και Κυπριανός. Οι Άγιοι αυτοί ήσαν κάτοικοι της νικομιδίας και καθημερινά πήγαιναν στο αμφιθέατρο και συστηματικά δίδασκαν και κατηχούσαν οι δολολάτρες. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα πολλοί δολολάτρες να πιστέψουν στον Χριστό και το αμφιθέατρο σχεδόν άδειασε από θεατές απρεπών θεαμάτων. Ο άρχοντας της Νικομυδίας παρατήρησε την αρέωση των θεατών και έμαθε την αιτία και διέταξε αμέσως την σύλληψη των τεσσάρων Αγίων. Αυτοί δεν δίστασαν και μπροστά του να ομολογήσουν τον Χριστό και τα έργα που επιτελούσαν για την αγάπη του». Εξοργισμένος τότε ο άρχοντας διέταξε και τους βασάνισαν πολύ σκληρά. Κατόπιν τους έριξαν ζωντανούς στη φωτιά και έτσι ένδοξα έλαβαν όλοι του στο στεφάνι του μαρτυρίου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Παύλος και Ιουλιανοί και μαζί με αυτούς μαρτυρήσαντες Στρατόνικος, Κοδράτος και Ακάκιος οι δίμιοι. Ο Άγιος Παύλος και η Αγία Ιουλιανή ήταν αδέλφια μεταξύ τους και έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορος Αβριλιανού, το 270 περίπου μετά Χριστόν. Οι γονείς τους τους ανέθρεψαν με όλη τη ζωή της χριστιανικής πίστεως, ικανούς δηλαδή όχι μόνο για να πιστεύουν και να στολίζονται από την Χριστότητα της ζωής, αλλά και για να φέρουν επόμου το σταυρό τους» και να είναι έτοιμοι και πρόθυμοι για όλες τις θυσίες της καταχριστών αυταπάρνησης. Και όταν ο πατέρας και η μητέρα τους έφυγαν από αυτήν τη ζωή, ο Παύλος και οι Ιουλιανοί έμειναν στον Θεοχάραχτο δρόμο τους. Ο Παύλος διέπρεψε μεταξύ των νέων, στους οποίους πολλές φορές γινόταν διδάσκαλος, με τις φωτεινές γνώσεις του και με την καθαρή ζωή του. Το ίδιο βέβαια και οι Ιουλιανοί μεταξύ των νεαρών κοριτσιών. Έτσι αδελφός και αδελφοί έγιναν από τα λαμπρότερα σεμνώματα της Χριστιανικής Εκκλησίας στην Πτολεμαϊδα. Αυτό όμως προκάλεσε το μίσος των ειδωλολατρών και κατήγγυλαν τα δύο αδέλφια στον αυτοκράτορα Αβριλιανό. όταν κάποτε αυτός πέρασε από την πόλη τους. Ο Αβριλιανό μην μπορώντας και αυτός να κλονίσει την πίστη τους, διέταξε να βασανιστούν σκληρά. Και ενώ οι δήμοι Στρατόνικος, Κοδράτος και Ακάκιος τους βασάνιζαν, θαύμασαν την ψυχική τους Ανδρία, ομολόγησαν και αυτή τον Χριστό και αποκεφαλίστηκαν και οι τρεις τους οι δήμοι επιτόπου. Τέλος νέοι δήμοι, αφού έκαψαν τις άρκες τους με αναμένες λαμπάδες, και είδαν ότι και πάλι τα δύο αδέλφια έμεναν αμετακίνητα στην πίστη τους, τους αποκεφάλισαν.